την κατάργηση του προγράμματος Φιλόδημος ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θοδωρικάκος. Παρουσία των δημάρχων της χώρας, ο κ. Θοδωρικάκος είπε ότι το πρόγραμμα των 2 δις ευρώ που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μόλις 134 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν προκηρυχθεί ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ και ενταγμένα 1,2 δις ευρώ. Ο ίδιος αναφορικά με το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι για τα συγκεκριμένα έργα, τόνισε ότι έχουν τρεις δυνατότητες. Να τα εντάξουν στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, να τα εντάξουν στα τομεακά προγράμματα, δηλαδή σε Υπουργεία, μέσω ΕΣΠΑ, και να περιμένουν το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα 2020-2023 για την αυτοδιοίκηση που θα εξαγγείλει νέα κυβέρνηση. Την εξέλιξη αυτή σχολίασε στην Ελένη Μωραήτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος στην ομιλία του απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα στην Αθήνα μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι 502 έργα που από την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, της προηγούμενης κυβέρνησης δηλαδή, που είχαν πάρει μια χρηματοδότηση ύψους 1,235 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται στον αέρα, καθώς τα χρήματα που υπάρχουν δεν ξεπερνούν τα 134 εκατομμύρια. Αυτό τώρα πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό θέμα κατά τη δική μου άποψη. Σωστά. Νομίζω ότι γρήγορα πρέπει να βγει κάποιος να μας διαφωτίσει περαιτέρω, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζουμε εμείς σε εντάξεις έργο να έρχεται κάθε φορά μια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος υπουργός και να λέει πως αυτά τα χρήματα θα πρέπει να εξευρεθούν πόροι με νέο δάνειο που πρέπει να πάρει η χώρα από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Οι εντάξεις που γίναν την προηγούμενη περίοδο, από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, μοίραζε χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν. Αυτό μας είπε ο κ. Υπουργός. Αυτό ήταν μια βόμβα που έπεσε σε όλους τους παραβρισκόμενους. Όχι ότι δεν γνωρίζαμε ότι είχαμε όχι απλώς υπερδέσμευση, αλλά μια εξαγγελίες ποσών τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να ήταν εξασφαλισμένα. Αλλά σήμερα με τον πιο επίσημο τρόπο αποτυπώθηκε μια πραγματικότητα η οποία ήταν ακόμη πιο οδυνηρή για τους αυτοδιοικητικούς. Με την έννοια ότι έχουν εξαγγελθεί και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από άλλες σηματοδοτικές πηγές, και τα βάζω μέσα εισαγωγικά τις λέξεις αυτές, έργα στο πλαίσιο του Φιλόδημου αξίας 1,200 περίπου εκατομμύρια, και από αυτά εξασφαλισμένα μέσω της χρηματοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν μόνο τα 135 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι το 90% των έργων τα οποία έχουν υποβληθεί είναι στον αέρα, χωρίς δηλαδή χρηματοδότηση, και καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορά όλη την αυτοδιοίκηση. Μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 1 του Υπουργείου Εσωτερικών είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση των Δήμων Σερών 5.580.000 ευρώ για την κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου στο αθλητικό πάρκο της Ομόνιας του Δήμου Σερών, με απόφαση του τότε Υπουργού Αθλητισμού Γεώργιου Βασιλιάδη, ενώ υπήρχε και απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη. Να θυμίσουμε ότι τον Μάιο του 2019 ο Δήμος Σερών με έγγραφό του υπέβαλε στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τη μελέτη για το έργο κλειστό κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνιας Δήμου Σερών, προϋπολογισμού 5.580.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Προκειμένου ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Βασιλιάδης να γνωμοδοτήσει θετικά και εν συνεχεία η θετική γνωμοδότηση του Υφυπουργού να συμπεριληφθεί στο φάκελο για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, στη συνάντηση που είχε με τον τότε Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη τη Δευτέρα 13 Μαΐου στην Αθήνα, επέδωσε στον κύριο Αγγελίδη την έγγραφη θετική γνωμοδότησή του για να κατευθεί ο φάκελος του έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου. Λίγες μέρες μετά ο κύριος Βασιλιάδης δήλωνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές τα εξής. Είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, έχουν κατατεθεί τα τεχνικά δελτία και αύριο στέλνουμε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την τελική έγκριση ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να γίνει πραγματικότητα το κολυμβητήριο των Σερών, αυτό που ξεκίνησε το 2004.
στην πορεία άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα του κράτους, χαθήκαν τα χρήματα, χαθήκαν οι πόλεις. Δεν έχει σημασία να μιλάμε για το παρελθόν. Το σημαντικό είναι να μιλήσουμε για το μέλλον. Το σημαντικό είναι ότι εάν όλα πάνε καλά και με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σε 2 χρόνια από σήμερα η πόλη των Σερών θα έχει ένα κολυμβητήριο αντάξιο της κολυμβητικής ιστορίας. Τι θα σημάνουν οι τίτλοι τέλους του Φιλόδημου? Κινδυνεύει ο Δήμος Σερών να χάσει τα χρήματα για την κατασκευή του κολυμβητηρίου στο πάρκο της Ομόνιας? Κολυμβητήριο δεν υπάρχει, δεν έγινε καμία εξειδίκευση για το τι υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση, ότι το 90% είναι έργα, ουσιαστικά αέρα, λόγια αέρα, ναι, καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουν όλα τα μεγάλα project τα οποία έχουν αναγγελθεί ανά την Ελλάδα. Ένα μεγάλο project είναι και αυτό του κολυμβητηρίου. Είμαστε, δεν έχω κάποια ειδικότερη πληροφόρηση για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μας έχει ενεργοποιήσει όλους. Ούτως ή άλλως να σας πω ότι για το κολυμβητήριο Σερών υπήρχε και αυτό το οποίο είχε αναγγελθεί, εν πάση περιπτώσει, από τον προηγούμενο υπουργό. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, ούτως ώστε να το εντάξουμε και σε διαφορετικό πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, και να μην πούμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμη, παρ' όλα αυτά είμαστε σε εγρήγορση για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον αυτό το πράγμα για το Δήμο Σερών.